να διατηρήσει ζωντανή την ηρωική μνήμη για το Σούλι και τους Σουλιώτε. Προσπαθεί ο Σύλλογο Αναβίωση Απογόνων Σουλιωτών Ναυπακτία, ο ΕΠΑΧΤΟΣ, που ιδρύθηκε το 2019 και παρά τι δυσκολίε που αντιμετώπισε τα πρώτα χρόνια τη πανδημία, στάθηκε όρθιο και κερδίζει συνεχώ έδαφο στην αναγνωρισιμότητά του. Όσο για τη σχέση τη Ναυπάκτου με του Σουλιώτε, αυτή έρχεται από το παρελθόν και συγκεκριμένα από την συμμετοχή ξακουστών οπλαρχηγών του Σουλίου στον αγώνα για την απελευθέρωση τη Ναυπάκτου τον Απρίλιο του 1829. Η πρόεδρο Μαρία Σαγώνα και μέλη του ΔΣ του Νεοσύστατου Συλλόγου επισκέφθηκαν τι τελευταίε ημέρε στην Ήπειρο και συναντήθηκαν με φορεί τη περιοχή μεταξύ αυτών και με τον Περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχρημάνη, τον οποίο ενημέρωσαν για τι δράσει του και την προσπάθεια που καταβάλουν ώστε να μεταδώσουν στι νέε γενιέ τη γνώση για τη σχέση μεταξύ Ναυπάκτου και Σουλίου. Ο σύλλογός μας έχει γυρίσει κάποιο βίντεο. Τα άτομα που συμμετέχουμε είμαστε 15 με φορεσίες παραδοσιακές του Σουλίου, βαριά αρματοσιά, όπως ήταν και οι Σουλιώτες. Συμμετέχουμε σε εκδηλώσεις πόλεων που μας καλούν και συμμετέχουν και άλλοι σύλλογοι αναβιωτέ. Κάνουμε φωτογραφίσεις, όπως το Ζάλογο, μια μεγάλη φωτογραφία οπουδήποτε μας καλούν, ε, δρόμενα άλλα που κανονίζουμε, με πόλεις, με, με αναβιωτές ε, ε, συλλόγους και θα προσπαθήσουμε για κάτι καλύτερο. Φέτος ε, θα κάνουμε μια μεγάλη εκδήλωση, θα γιορτάσουμε την απελευθέρωση της Ναυπάκτου, που έγινε 18 Απριλίου 1829 και συμμετείχαν σουλιώτες ε, ε, οπλοαρχηγοί όπως ήταν ο Νικολό Τζαβέλα, ο Κίτσο Τζαβέλα και άλλοι ντόπιοι σουλιώτε. Η πόλη μα Συνάφπακτο είναι, είναι ένα δεύτερο σουλιωτότοπο, καθότι ήρθαν εκεί πολλέ σουλιώτικε οικογένειε μετά από έτοιμο που είχαν κάνει στην κυβέρνηση και κυρίαρχε οικογένειε ήταν των Τζαβελαίων και των Μποτσαρέων, Φωτομαρέων, Πανομαρέων, Ζερβαίων, Δρακαίων και όλοι οι άλλοι. Υπάρχουν σήμερα το αρχοντικό του Μπότσαρη, που μας είναι μια φυσική παρουσία και μια ζωντανή παρουσία της μεγάλης οικογένειας των Ποτσαρέων και το αρχοντικό του Λάβρου Τζαβέλα που σήμερα στεγάζεται η, η αρχαιολογία. Υπάρχουν ονοματοδοσίες των, των δρόμων στην πόλη μας, Νότι Μπότσαρη και η Λάρχου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, που έπεσε ο Υλάρχος, ο, ο, ο Θιελώδης Υλάρχος Κωνσταντίνου Τζαβέλα έπεσε το 1941 στην Πρεμετή και η πόλη, μετά του απένιμε για να τον τιμήσει το, την ονοματοδοσία του δρόμου. Θα καταφέρουμε πιο πολλά πράγματα. Φέτος έγινε και ένα οδηπορικό στα σχολεία σε όλα τα δημοτικά γυμνάσια, ηλίκια και εκπαιδευτήρια της πόλης μας, Ναυπάκτου και Αντιρίου, όπου μιλούσαμε για τους σουλιώτες και τη σχέση τους με την Ναυπάκτο, που δεν αναγράφεται τώρα στα, στα βιβλία. Και τα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον, θαυμασμό ε, και συμμετοχή. Μας ρωτούσαν που είναι ο συλλογός σας, θέλουμε να συμμετάσχουμε, τι άλλο κάνετε. Και, είμαστε, και ρωτούσαν όλα τα παιδάκια, είμαστε κι εμείς απόγονοι Σουλιωτών, κάνουν τόσα πολλά πράγματα και δεν τους ξέρουμε.